Μόνο ένας παράφρον θα έμπαινε σε μια πολεμική αναμέτρηση με την Ελλάδα, δήλωσε ο εκδότης και συγγραφέας Σάββας Καλεντερίδης, μιλώντας στην Κρήτη TV για τις βλέψεις της Τουρκίας απέναντι στην Κυπριακή ΑΟΣ και τη χώρα μας. Καυτά ζητήματα που απασχολούν την Τουρκία στα νότια σύνορά της και αναφέρομαι στο κουρδικό δεν έχουν λυθεί. Και επειδή η Ελλάδα δεν είναι οργάνωση όπως είναι οι Κούρδοι, είναι ένα κράτος συγκροτημένο με ισχυρό πολεμικό ναυτικό και ισχυρή πολεμική αναπορία και ένοπλες δυνάμεις, θεωρώ ότι μόνο ένας παράφρον θα έμπαινε σε μια πολεμική αναμέτρηση, ένα ενθερμό επεισόδιο που μπορεί να μετατραπεί σε πολεμική αναμέτρηση με την Ελλάδα. Δεν το βλέπω ως ενδεχόμενο, όμως πιστεύω ότι ακριβώς επειδή είναι σε εξέλιξη το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου, ότι εκεί η Τουρκία θα συνεχίσει να παρεμβαίνει, γιατί η δράση της είναι αντανακλαστική. Δηλαδή είναι, υποτίθεται, μια απάντηση στις κινήσεις που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα και αναφέρει το δικαίωμα να κάνει στη δική της ΑΟΣ. Όπως εξήγησε ο κύριος Καλεντερίδης, ο Ερντογάν ταλαντεύεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Μόσχας, έχοντας προς το παρόν παγώσει τους S-400, προσβλέποντας τα ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει μετά και την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν τελικά η Τουρκία αποφασίσει να παγώσει το ζήτημα των S-400. Και εκτιμώ η ανακοίνωση της επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Άγκυρα μετά από 1,5 μήνα ότι γίνεται ακριβώς για αυτό το λόγο. Η Τουρκία θα επιχειρήσει να παγώσει το ζήτημα των S-400, δηλαδή να μην τους ενεργοποιήσει και να είναι υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Η Ρωσία εκτιμώ ότι θα αντιδράσει και το ταξίδι του Πούτιν γίνεται γι' αυτό. Ο Σάββας Καλεντερίδης βρέθηκε στο Ηράκλειο για την ομιλία του με θέμα μετά την εισβολή στη Συρία η στόχη του Ερντογάν σε Κύπρο Αιγαίο μεταναστευτικό. Η αίθουσα εκδηλώσεων Ντορέ κατακλείστηκε από κόσμο που με ενδιαφέρον παρακολούθησε την ομιλία του κυρίου Καλεντερίδη και τις ειδικές γνώσεις που μοιράστηκε με το κοινό στα γεωστρατηγικά θέματα της περιοχής μας. Αν τελικώς αυτό που επιδιώκει η Τουρκία να αποσπάσει από τις ΗΠΑ της Αμερικής δεν το πετύχει και αποφασίσει να συνεχίσει να κάνει τα βήματα προς τη Μόσχα, τότε διαφοροποιείται και η γεωπολιτική αξία της Ελλάδας. Επί το θετικό, επί τα βελτίο. Δηλαδή, όσο η Τουρκία απομακρύνεται από την Δύση, από το ΝΑΤΟ και από τις ΗΠΑ, τόσο αυξάνεται και η σημασία της χώρας μας και της Κύπρου για τη Δύση και για τις ΗΠΑ.